Το αυτοκίνητο περνά με ταχύτητα σε απόσταση αναπνοής από πολλούς εργαζομένους. Αποτύχει, θύμα του είναι ένα αδέσποτο σκυλί και όχι άνθρωπος. Η συμπεριφορά του ασυνείδητου οδηγού δυστυχώς αναμενόμενη. Με ανοιχτή ακόμη την πόρτα του αυτοκίνητου, αναπτύσσει ταχύτητα και εξαφανίζεται, αφήνοντας αβοήθητο το άτυχο ζώο. Το χτύπημα ήταν τόσο σφοδρό που προκάλεσε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πρόπτωση οφθαλμού στον Ατιχοντάνο, ένα από τα πιο γνωστά και συμπαθή αδέσποτα της βιομηχανικής περιοχής. Το άτυχο τετράποδο αφέθηκε να τρέχει αβοήθητο και αιμόφυρτο στους δρόμους. Η κατάστασή του, όταν εξαντλημένο πλέον, εντοπίστηκε μία ημέρα αργότερα, ήταν τραγική. Μια εντάξει, τραγική εικόνα ήταν. Και προχωρήσαμε βέβαια σε ανάταξη του Βολβού με ταρσογραφή και απειδηματικές δόσεις για το εγκεφαλικό είδημα μετά από την κάκωση που έχει σίγουρα υποστεί, γιατί αν απεταχτεί το Βολβό στο ματιού έξω, σημαίνει ότι χτυπήθηκε βάνασα στο κεφάλι. Ο Ντάνος στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς χειρουργήθηκε και έχει τη φροντίδα που χρειάζεται για να αναρρώσει. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με δεκάδες άλλα αδέσποτα που ξεψυχούν αβοήθητα. Στο ιδιοκτηνιατρίο νοσηλεύεται και ο Μέρφη, άλλο αδέσποτο που βρέθηκε λίγα 24 ώρα νωρίτερα ακριβώς στην ίδια περιοχή, με τα δύο του πόδια σχεδόν αποκομμένα. Είχε αποκολληθεί το αριστερό πόδι κάτω, κρεμότανε. Έγινε προσπάθεια ανάταξης, όσο μπορούμε καλύτερα να κάνουμε την ανάταξη εδώ. Ο κτηνίατρος που το χειρούργησε, επιχειρώντας επανασυγκόληση για να μην μείνει ανάπηρο, εκτιμά ότι βρισκόταν αβοήθητο στο δρόμο για περισσότερο από μία εβδομάδα. Είναι το σκυλί πάνω από μία εβδομάδα δυστυχώς εγκαταλειμμένο. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η αποκατάστασή του μετά από μία εβδομάδα, με οστεομυελίτιδα, με 1002 προβλήματα. Η εγκατάλειψη των τραυματισμένων ζώων αποτελεί θλιβερή μάστιγα, ιδίως στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου, όπου οι οδηγοί αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, ενώ δεν λείπουν και εκείνοι που κινούνται σκόπιμα με ελιγμούς και στόχο να πετύχουν τα αδέσποτα. Τα παραδείγματα δυστυχώς είναι αμέτρητα. Ο Σέξπιρ προσκομίστηκε σε αυτή την κατάσταση. Με σπασμένο πόδι, 35 κιλά Καυκάσου. Μας πήρε 5,5 με 6 ώρες να το αποκολλήσω με τα κόκαλα για να το αποκαταστήσουμε. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε 24 ώρες η επέμβαση και να μας φάει 6-6,5 ώρες χειρουργείο. Ανεξήγητο παραμένει και το μένος με το οποίο έχουν κακοποιηθεί άλλα αδέσποτα στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου. Αρκετά έχουν βρεθεί κρεμασμένα με σύρμα και άλλα χτυπημένα με σκάγια. Τα στοιχεία του αυτοκινήτου που προκάλεσε τον τραυματισμό του αδέσποτου Ντάνου και κατέγραψαν οι κάμερες είναι γνωστά και θα παραδοθούν στην αστυνομία για το σχηματισμό δικογραφίας. Η εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου, εκτός από ανήθικη και κατακριτέα, είναι πράξη που τιμωρείται με τσουχτερό πρόστιμο. Έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα. Πρέπει να έρθει. Δηλαδή, ας μην έχει ο άλλος άνθρωπος λεφτά. Ας το προσκομίσει, θα το βοηθήσουμε. Δεν υπάρχει κανένας συνάδελφος αυτή τη στιγμή που θα αρνηθεί τη βοήθεια σε ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό. Είμαι 100% σίγουρος αυτό που λέω. Μην το αφήσεις στο δρόμο. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που έχουμε, αλλά είναι θέμα παιδείας.